Καλησπέρα Πάση. 19 Ιανουαρίου σήμερα συζητάμε για τον Θαλή. Τον πρώτο φιλοσοφίσατε. Χρησιμοποιώντας όρους από τα μετά τα φυσικά. Γιατί όπως είπαμε αυτό το σεμινάριο πρέπει να γίνεται παράλληλα με το πρώτο βιβλίο των μετά τα φυσικά. Και θα το δούμε σήμερα εναργίστερα αυτό. Να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο έχω συνάντηση Πλατωνικών σε 6 ώρα, με επιφύλαξη όμως γιατί ίσως έχουμε έκτακτες καιρικές συνθήκες. Οπότε πιστεύω μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τη μία να λάβετε email, όπως θέλει με τηλεφωνή κιόλας. Για να μην δυσκολευτούμε. Και την Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης θα μιλήσει για το όργανο του Αριστοτέλους ως το συνικόν τείχος της λογικής σε 7.30. Καλώς το γίνεται. Την επόμενη Τετάρτη δεν έχουμε. Γιατί είχε ομιλία ο Παλέκτον, μια άλλη ομιλία. Οπότε, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα τα πούμε την μεθεπομένη Τετάρτη με τους Αναξίμανδρο και Αναξιμένη, τους δύο άλλους μιλησίους. Λοιπόν, αρχίζουμε σιγά σιγά. Ο Θαλής ομιλήσιος, ο καταριζοτέλην της θιάφτης των φυσιολόγων φιλοσοφίας αρχικός. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους όρους, τους οποίους χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, και είναι πολύ χρήσιμοι για μας. Ο ένας είναι πρώτοι φιλοσοφίσαντες και ο άλλος είναι φυσιολόγοι. Στα φυσικά λέει και φυσική, η φυσική. Εξού και η φυσική φιλόσοφη που χρησιμοποιήθηκε κατά χρόνο μετά. Ίσταται στην Μεθόριο μεταξύ των 7 σοφών και των φιλοσόφων που θα ακολουθήσουν. Αυτό διότι η φιλοσοφία κατά την περίοδο αυτή δεν υφίσταται ούτε καν ως τεχνικός όρος, ακόμη και εντός των κύκλων των φιλοσοφούντων. Σημειωτέω ότι ο όρος φιλόσοφος συστάγεται από τον Ηράκλειτο και υπέχει μάλλον την έννοια του πολυμαθούς. Χρή εφμάλα πολλών, ίστορας φιλοσόφους άντρας είναι. Πολλών ίστορας, φιλοσόφους άντρας είναι. Αυτό το ίστορας μας παραπέμπει στο ότι εδώ μάλλον εννοεί τον πολυμαθή. Τους οποίους βεβαίως πολυμαθείς δεν τους έχει κλείσει τόσο μεγάλη υπόλοιψη ο Ηράκλειτος. Ενώ ο όρος φύσης κατά το λεξικό της προσοκρατικής φιλοσοφίας Ακαδημίας Αθηνών σημαίνει υπό μία έννοια την ουσία. Επομένως, φυσιολόγος πρέπει να θεωρείται ο φιλόσοφος ο οποίος αναζητεί την πρώτη ουσία ή αρχή. Στον Φέδωνα, η συναχής προβληματική καλείται περί φύσεως ιστορία, της οποίας οι αναζητήσεις είναι διατί γίγνεται έκαστον και διατί απόλυται και διατί έστει. Εδώ θυμίζω ότι όταν κάναμε το Φέδωνα, το διαβάσαμε το Φέδωνα, είχαμε πει ότι αυτή είναι η πρώτη απόπειρα ιστορίας της φιλοσοφίας, όπου ο Σωκράτης, προσπαθώντας να αιτιολογήσει γιατί ακολούθησε στις ιδέες, στα είδη, στα λεγόμενα πολυθρύλητα, αυτά τα πολυθρύλητα, όπως ονόμαζε τις ιδέες, μιλάει για τους πρώτους φιλοσοφίσαντας, τους παλαιούς όπως τους λέει, και το παράπονο που εκφράζει είναι ότι όλοι πλην του Αναξαγόρα, ο οποίος μίλησε για τον νουν, νους ο διακοσμών και πάντων αίτιος, όλοι αναζήτησαν το πρώτο αίτιο σε ένα υλικό στοιχείο. Και εκεί διατυπώνει την απογοήτευσή του,
ότι από φιλόσοφο σε φιλόσοφο απογοητευόταν συνεχώς, διότι όλοι και αέρες και ύδατα και εθέρες κλπ. Είχαν ως πρώτα στοιχεία. Ο Θαλής εν τούτης πληρεί απολύτως προϋποθέσεις που τίθενται στο βιβλίο Νάβα των Μέθοντα Φυσικά περί των πρώτων φιλοσοφιστάτων. Καθώς, προσοχή, εδώ σε εκφράζει με το Αριστοτέλειο. Βεβαίως είναι στο τρίτο βιβλίο, γι' αυτό δεν θα πούμε στο τρίτο κεφάλαιο, γι' αυτό δεν θα πούμε πολλά, γιατί θα το κάνουμε την επόμενη φορά με τον Δημήτρη. Αν και θαυμάζει τα πρόχειρα των ατόπων, προσέξτε, η φράση μου έχει σημασία, πρόχειρα είναι τα συνήθη. Το κάναμε αυτό. Στο προηγούμενο μάθημα, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο. Διαπορεί εν ταυτό περί των μυζών. Πρόχειρα είναι τα πρώτων χειρών. Αυτά που βλέπουμε μπροστά μας, τα άμεσα, τα συνήθη. Άτομα είναι τα ασυνήθη. Τι κάνει λοιπόν ο Θαλής, σε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση, θαυμάζει τα συνήθη. Ταυτοχρόνως διαπορεί περί των μυζώνων. Ποια είναι τα μύζω, μας τα λέει. Τα της Ελλήνης παθήματα και τα περί των ήλιων και τα άστρα. Πιο κάτω θα προσθέσει, θα γίνει πιο συγκεκριμένος, τα του ηλίου τροπάς, την της διαμέτρου ασυμμετρία και αν η διάμετρος μετρητή. Προσοχή, όταν λέμε διάμετρος, όταν λέει διάμετρος ο Αριστοτέλης και οι φιλόσοφοι της περίοδου αυτής, εννοούν μάλλον την διαγώνια του τετραγώνου. Όλες τις διαγώνιες όλων των εγγεγραμμένων. Των εγγεγραμμένων του κύκλου, ναι. Μετρητή, προσοχή. Αν είναι μετρητή, τι σημαίνει αν είναι ρητή. Γιατί? Διότι η διάμετρος γενικώς δεν είναι ρητός αριθμός, είναι άρρητος. Γενικώς λέω. Και την του πάντως γέννηση. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των προσοκρατικών φιλοσόφων, οι προϋποθέσεις, τις οποίες πληρεί ο Θαλής. Και συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος Γεωργούλης, εγκαταλείπητας μυθολογικάς αιτιολογίας, πρώτος είναι ο Θαλής που το κάνει αυτό, και προσπαθεί να εξηγήσει την σύσταση του σύμπαντος, λαμβάνουν ως βάση εν προσιτών εις την παρατήρηση των φυσικών στοιχείων. Το είδο. Γι' αυτό λέμε ότι ο Θαλής ίσταται στη Μεθόριο μεταξύ των σοφών, των 7 σοφών και των φιλοσόφων, γιατί είναι και μέλος των 7 σοφών, ο πρώτος, Θαλής ο Μιλίζος, λέγαμε πάντα στο σχολείο και δεύτερος Σοφίας, Πιτακός και λοιποί, αλλά και στο συμπόσιο των 7 σοφών που κάναμε, πάλι πρώτος ήταν ο Θαλής. Επομένως λοιπόν, ο Θαλής ικανοποιεί, πληρεί και τις δύο προϋποθέσεις. Και των σοφών, των 7 και των φιλοσόφων. Περί του βίου του Θαλή γνωρίζουμε ελάχιστα. Τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ανεκδοτολογικό χαρακτήρα. Είναι χαρίεντα, και ακούστε αυτό το ωραίο, το οποίο αναφέρει ο Πλάτων στο Θεέδητο, ο Σωκράτης δηλαδή, με την εκθράκης θεραπενίδα, το σκόμα το λεγόμενο, το οποίο να αρκεί, επισημαίνει ο Πλάτων, για να εξάρει αφενός την αιμονή συνθεωρητική γνώση των φιλοσοφούντων γενικώς, των εν φιλοσοφία διάγουση, αφετέρου την απαξίωση των αισθητών. Περπατούσε ο Θαλής, κοίταζε στον ουρανό και σκόνταψε και έπεσε μέσα σε ένα φρέα, σε ένα φυγάρι. Και του γράφει και του λέει η θεραπενής, «Τα μένεν ουρανό προθυμεί το ιδένε, ενώ γνωρίζει τι γίνεται στον ουρανό», ήταν ο πρώτος αστρονόμος, «τα δε έμπροσθεν αυτού και παραπόδας λανθάνει αυτόν». Ενώ γνωρίζεις τι κάνει τι γίνεται στον ουρανό, δεν βλέπεις τι γίνεται παραπόδας, δίπλα στα πόδια σου. Ο Θαλής κατά τον προσοχή εδώ, αυτό λέει ο Πλάτων, αρκεί τον εν φιλοσοφία διάγουση. Είναι δηλαδή κοινό
σε όλους τους φιλοσόφους. Πολύ ωραία έκφραση. Κατά τον βιογράφο των φιλοσόφων Έρμηπων, θεωρεί αυτόν τυχερόν για τους εξής τρεις λόγους. Αυτά τα διασώζει ο Διογένης ο Λαέρτιος στους βίους φιλοσόφων. Πρώτον, ο Θαλής τα λέει αυτά. Διότι άνθρωπος εγενόμην και ουθυρίων. Δεύτερον, ανήρ και ουγινή. Και τρίτον, Έλλην και ουβαρβάρος. Στον μιλήσιο σοφό αποδίδονται επίσης το δελφικό επίγραμμα «γνώθη σ' αυτόν» και αυτό λέμε είναι και σοφός. Διότι η σοφία όπως θυμάστε είχαμε πει ότι ήταν λακωνίζοντες στο λόγο. Φιλοσοφούσαν διαβραχία με δύο λέξεις. Γνώθη σ' αυτόν, χρόνου φίδου, μη δεν άγαν. Αυτά είναι τα εγγύα παραδάτα, αυτά είναι τα βασικά διδάγματα των επτασοφών. Επομένως είναι, όπως είπαμε, αποδίδεται σε αυτόν το επίγραμμα, το γνώθη σ' αυτόν. Η πρόβλεψη της εκλήψεως του ηλίου της 28ης Μαΐου του έτους 585, η μέτρηση του ύψους της Μεγάλης Πυραμίδος με τη θεωρία του επιτονομίων τριγώνων, το θεώρημα τομής και το ακίνητον της ψυχής, το οποίο χρησιμοποιεί ο Πλάτων στο Φέδρον ως προαπαιτούμενο για την απόδειξη της αθανασίας της ψυχής. Το τελευταίο, επακριβώς, ότι θεωρεί κινητικόν τι την ψυχή και ότι πάντα πλήρη Θεόν είναι, αποδίδει στο Θαλή ο Αριστοτέλης, στο Περιψυχής, όπου και εκεί αρχίζει με μια περίληψη του τι είπαν οι προφιλοσοφίσαντες. Αν και διακρίνει για την πλούσια πολιτική δράση του, στη Μίλητο και διέβλεψε τους εξ Ανατολών κινδύνους. Δύο είναι οι κινδύνοι, γι' αυτό λέω το προπληκτικό, τον Λυδικό και τον Μυδικό. Εξού και η πρότασή του για την ίδρυση του κοινού των Ιώνων εν τέω, μια πόλη της Ιωνίας δηλαδή, ο Θαλής θεωρεί ότι έθεσε πρώτος τα θεμέλια των αποδεικτικών μαθηματικών. Ιδιαιτέρως της γεωμετρίας και της αστρονομίας, καθώς εισήγε τα καθόλου και την αποδείξη. Ο Εύδημος ο Ρόδιος, κατά τον Πρόκλο, στο ιστο πρώτον των επτήτων στοιχείων, αποδίδει στο Θαλή τα κατωτέρα. Πρώτον, το μέλλον διχοτομήστε των κύκλων υπό της διαμέτρου. Ότι ο κύκλος διχοτομείται από τη διάμετρο, και μάλιστα υπάρχει και ο περίφημος ορισμός του Ευκλήδη. Τον είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά ως, αν θυμάστε, νομίζω είναι ο 17ος στα στοιχεία, είναι διάμετρος. Δεύτερον, παντός στους κελούς προς τη βάση γωνία είσαι εσύ. Τρίτον, σας έχω δίπλα και τις παραποπές του βιβλίου του Πρόκλου. Δύο ευθειών αλλήλας τεμνουσών εκατακορυφήν γωνία είσαι εσύ. Τέταρτον, εάν δύο τρίγωνα δύο γωνίες ίσας έχει, εκατέραν εκατέρα, έχει δε και μία πλευρά ίσιν, είτε την προσθεσίσες γωνίες, είτε την υποτείνουσαν υπό μίαν των ίσων γωνιών και τις λοιπές πλευρές ίσας, έξι και την λοιπή γωνία, τη λοιπή γωνία ίσιν έξι. Μιλάμε για ένα θεώρημα το οποίο αποδεικνύει ο Ευκλήδης, του πρώτου βιβλίου και αποδίδεται και αυτό στον Θαλή. Και σημειώνει, συμπληρώνει πιο κάτω ο Πρόκλος, και Εύδημος δε εν τες γεωμετρικές ιστορίες, εις τα λίμ τούτο ανάγει το θεώρημα.
Ας σημειώσουμε εδώ και τον Έθνο ότι ο Έθνος ο Ρόδιος είναι ένας ιστορικός των μαθηματικών, γι' αυτό λέγεται τις γεωμετρικές ιστορίες, ο οποίος έγραψε μία ιστορία των μαθηματικών μέχρι αυτόν, η οποία είχε χαθεί. Ευτυχώς όμως, κομμάτια μέρη του βιβλίου του Ευδήμου, ο οποίος ήταν περιπατητικός φιλόσοφος, μας τα δίνει ο Προκλός. Από τον Διογέννητο Λαέρτιο πληροφορούμαστε επίσης ότι, άλλες δύο ανακαλύψεις του Θαλή, παράτε Αιγυπτίων γεωμετρήν μαθώντα φυσί Παμφίλη, πρώτον καταγράψε κύκλου των τρίγωνων ορθογώνιων και θησευούν. Ότι η Παμφίλη έγραψε, είπε μάλλον, λέει, ισχυρίζεται, ότι ο Θαλής έμαθε γεωμετρία από τους Αιγυπτίους. Προσοχή, όχι την επιστήμη της γεωμετρίας, αλλά την τέχνη. Νομίζω τα είδαμε αυτά. Υπάρχει διαφορά τέχνης και επιστήμης. Οι Αιγύπτιοι γνωρίζουν την τέχνη, οι Αιγύπτιοι ιερείς, δια το σχολάζιν των ιερέων γένους, αν θυμάστε που κάναμε στα μεταφυσικά, δεν γνωρίζουν όμως την επιστήμη της γεωμετρίας. Δεν γνωρίζουν την απόδειξη. Δεν χρειάζεται να αποδείξουν, γιατί και η αριθμητική των Βαβυλωνίων και η αστρονομία τους, αλλά και η γεωμετρία των Αιγυπτίων έχουν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα. Χρησιμοποιούν γεωμετρικές σχέσεις, γιατί διότι πρέπει να αποδείξουν ότι το χωράφι του τάδε Αιγυπτίου είχε αυτό το εμβαδόν, όταν πλημμύρισε ο Νείλος χάθηκε το χωράφι και μετά όταν ηρέμησε ο Νείλος θα πρέπει το χωράφι να ξαναβρεθεί. Δηλαδή έχουν πρακτική γεωμετρία, όπως και οι Βαβυλώνοι έχουν πρακτική αρχιτεκτονική. Γνωρίζουν τις Πυθαγόριες Τριάδες της Βαβυλώνης. Αυτά έχουν βρεθεί στους πινακίδες του Κύπτου. Δεν μπόρεσαν ποτέ να διατυπώσουν και να αποδείξουν το Πυθαγόριο Θεωρείο. Αυτή είναι η διαφορά. Έβδομον, εμέτρησε το ύψος της Μεγάλης Πυραμίδος. Ουδείς δε αυτού καταιγίστατο, πλην ότι εις Αίγυπτον ελθόν της ιερεύσης συνδιέτρεψε. Ο δε Ιερώνυμος και εκμετρήσε φυσήν αυτών τας πυραμίδας εκ της σκιάς, παρατηρήσαντα ότε ημίν εις ο μεγέθης εις είναι. Τι έκανε εδώ, θα δείτε και το σχήμα, με τη Ράβδο και τη θεωρία των επιτονομίων τριγώνων, μέτρησε το ύψος της Μεγάλης Πυραμίδας. Είναι απλό. Είδε καταρχάς η σκιά της βακτηρίας του, το λέω πρώτα προς παρακάτω. Το είδαμε την προηγούμενη φορά στον 7 σοφών συμπόσιο. Είναι απλό σύλληψη, πλην όμως υπερφυής ο τρόπος. Της πυραμίδος την μέτρηση υπερφυός ηγάπησεν, ότι πάσης άνευ πραγματείας χωρίς βοήθεια και μηδενός οργάνων δεητής και χωρίς κάποιο όργανο, μετρήσεως εννοεί, αλλά την βακτηρία στήσας επί το πέρατη της σκιάς, είναι η πυραμίδα επί, γενωμένον τη επαφή της ακτίνος διήν τριγώνων, έδειξας όν η σκιά προς την σκιάν λόγων ή για την πυραμίδα προς την βακτηρία νέχουσα. Η βακτηρία είναι μετρητή, η σκιά επίσης. Η βάση, όπως θα δούμε παραπάνω, η μισή βάση μάλλον του τριγώνου που προβάλλεται, είναι και αυτό μετρητό και με τη θεωρία των ομοίων τριγώνων μπορεί εύκολα να υπολογίσει με τους λόγους που προκύπτουν, έχω και ένα πολύ ωραίο σχήμα εδώ κάτω από το σκότατο που έχει φτιάξει ένας συμφιλητής μου, ο Κοτσανάς, το οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Θαλής θα μετρήσει την θέση της πυραμίδας. Το βλέπουμε εδώ, είναι το τρίτο σχήμα. Αυτό.
έχει μιλήσει ήδη για τους λόγους, είναι το θεώρημα της τομής, το οποίο είναι ένα παραπάνω, είναι το δεύτερο θεώρημα του Φαλή που μάθαμε στο γυμνάσιο. Το πρώτο είναι ότι η ορθή γωνία που βλέπει τη διάμετρο, η γωνία που βλέπει τη διάμετρο στον κύκλο είναι ορθή. Αυτά είναι τα δύο θεωρήματα του Φαλή. Ναι. Αυτά είναι τα δύο θεωρήματα του Φαλή. Και μάλιστα ανέβασα και ένα άρθρο το οποίο αμφισβητεί τη θεωρία ότι όλα αυτά εντάσσονται στη θεωρία του ευρωκεντρισμού. Θα το βλέπουμε από τους ιστορικούς, από τους πρώτους ιστορικούς των μαθηματικών, της φιλοσοφίας των μαθηματικών, γνωρίζουμε ότι από την αρχαιότητα αυτά αποδίδονταν στο Θαλή. Δεν τα μάθαμε τον 20ο αιώνα. Μπορεί να έχουν χαθεί οι ιστορίες αυτές, τα βιβλία αυτά, αλλά έχουν διασωθεί από σφόδματά τους σε άλλους φιλοσόφους, όπως ο Πρόκλος, ο Πλούταρχο και άλλους. Και βεβαίως είδαμε και το τεράστιο σεβασμό που τρέφει ο Πλάτων για το Φαλή και θα δούμε στο τρίτο κεφάλαιο των μετά τα φυσικά του πρώτου βιβλίου τον επίσης μεγάλο σεβασμό που τρέφει ο Αριστοτέλης για το Φαλή. Στο επόμενο βιβλίο, στο επόμενο μάθημα που θα κάνουμε και τα μετά φυσικά, θα δούμε, αν δεν σας διαβάζω κιόλας, τα λίγα που λέει ο Αριστοτέλης. Αναφερόμενο στο Φαλή και στην πρώτη αρχή που θεώρησε το νερό, Φαλής μένω της διάφθης αρχηγός φιλοσοφίας, είδωρ φυσήν είναι. Διό και την γη εφίδατος απευθύνατο είναι. Θεωρείς ο Φαλής ότι η γη επιπλέει επί του ύδατος όπως ένα πλοίο. Λαβών ίσως την υπόλοιψη ταύθην εκ του πάντων ωραν την τροφήν υγραν ούσαν και αυτό το θερμόν εκ τούτου γυγνώμενων και τούτου ζών. Το δε εξωγήγνεται, το δε στην αρχή πάντων. Επειδή θεωρούσε, επειδή έβλεπε ότι παρατήρησε μάλλον ότι η τροφή είναι υγρή και ότι η θερμότητα που παράγεται διαρρεύει ζωντανή από την υγρασία, και αυτό θεώρησε ότι όλα προέρχονται από το νερό, από το υγρό στοιχείο. Διατεδί τούτο την υπόθεση λαβών ταύτην και δια το πάντων τα σφαίρματα την φύση υγράν έχει, και επειδή και τα σφαίρματα έχουν. Υγρά φύση, το δίδωρ αρχήν της φύσεως είναι της υγρής. Επομένως, θεώρησε ότι η αρχή της φύσης των υγρών πραγμάτων είναι το δίδωρ. Και παρακάτω μας λέει ότι υπήρχε ο σεβασμός αυτός και από τους πρώτους θεολογίζοντες, έξω και ο όρκος στη στίγα, ο πρεσβύτατος, καθώς ο όρκος μας λέει το τιμιότατο, τιμιότατον όρκος, όρκος δεν το τιμιότατο τον εστίν. Φαλής με τη λέγεται ούτως αποφύναστε περί της πρώτης αιτίας. Και σταματά και πάει στον επόμενο φιλόσοφο, στον Νίκολα. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι ο Αριστοτέλης επίσης τον αναφέρει ο Θεωρείς τον πρώτο φιλοσοφίζοντα και δεν είναι αυτό με τους ότι πήρε ο Θαλής, έμαθε από τους Αιγυπτίους την τέχνη, την μαθηματική τέχνη, την οποία όπως είδαμε την ανέπτυξη σε επιστήμη, διότι την ανέπλεξε με την απόδειξη. Δεν είναι κακό, είναι κάτι το οποίο το παραδέχεται ο Πλάτωνας στην Επινομίδα, που λέει το εξής: «Λάβομεν δε ότι υπερ ανέλληνες βαρβάρων παραλάβωση, κάλλιον τούτο εις τέλος απεργάζονται». Δηλαδή, ό,τι πήραν από τους βαρβάρους,
το έκαναν πάρα πολύ όμορφο. Και σωστό. Ή όπως παρατηρεί ο Μανουλκάντης στον πρόλογο, στην β' έκδοση της κριτικής του καθαρού λόγου, Kritik der reinen Vernunft, τα μαθηματικά από τα πιο πρώιμα χρόνια, όπου φτάνει η ιστορία του ανθρώπινου λόγου, ακολούθησαν στον αξιοθαύμαστο λαό των Ελλήνων τον ασφαλή δρόμο μιας επιστήμης. Στο νου εκείνου που πρώτος απέδειξε το ισόπλευρο τρίγωνο, είτε λεγόταν να θα λύσει το οπωσδήποτε αλλιώς, έλαμψε ένα φως. Αυτά. Και από αυτό μάλλον τη συζήτηση. Τι γράφει τώρα. Γράφει. Ερωτήσεις. Λοιπόν, κατά να πούμε, γράφωσε το ραντεβού. Τα βασικά βιβλία για τη βιβλιογραφία γραφής είναι το βιβλίο μας. Το Ευαγγέλιο Σταμάτη, το έγινε στο Ευαγγέλιο Σταμάτη, προσωπική φιλόσοφη, όπου ο Σταμάτης αρχίζει με το Θαλή, είναι γνωστό το πάθος του Σταμάτη για τα μαθηματικά, θεωρεί ότι στους πρώτους θεολογίστατας δεν μπορεί να τους εντάξει στον κύκλο των φιλοσόφων. Λογικό αυτό, διότι είναι μυθολόγοι οι πρώτου Θαλού και ότι η πραγματική φιλοσοφία αρχίζει με το Θαλή. Γι' αυτό και το πρώτο θα δούμε, η πρώτη αναφορά είναι στο Θαλή και στους 7 σοφούς. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι μιλήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό βιβλίο το οποίο κάνουμε. Μετράτε το λίγο από το πάρθυνο από κοντά. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο μόνο για το Θαλή που φυσικά είναι του Χρήστου Τέζα, νομίζω είναι καθηγητή στα Γιάννενα. Μάλλον είναι εκτός κυκλοφορίας του 1990, το βιβλίο, 30 χρόνια πριν δηλαδή. Θαλής ομιλήσεως και οι αρχές των επιστημών. Η οδός προς τη φιλοσοφία, χρησιμοποιεί έναν όρο του τέλους εδώ, για την οδός στη φιλοσοφία, και από εκεί πήρα την επιμονή του Αριστοτέλους, μάλλον πήρα τους άξονες τους οποίους θέτει ο Αριστοτέλης για τους πρώτους φιλοσοφίζοντες, αυτό που είπαμε για τα πρόχειρα των ατόπων και για τα μίζω, και πολύ διαφορεί περί των μιζών, που είναι οι δύο βασικές αρχές οι οποίες καθορίζουν το περιεχόμενο των φυσιολόγου. Και είπαμε ποια είναι αυτά, το λέω για τους φίλους που ήρθαν προλίγου. Τα αστρονομικά θέματα, θα διαβάζω. Τα της Ελλήνης μαθήματα, τα περί των ήλιων και τα άστρα. Και όταν λέμε ήλιο, είναι τα Σιλίου Τροπάς. Και ή της διαμέτρου ασυμμετρία και αν η διάμετρος μετρητή. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα και τα δεύτερα είναι η του παντός γένεσης. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι για πρώτη φορά διατυπώνεται η απορία και δίδονται οι πρώτες απαντήσεις για τη γένεση του παντός. Δηλαδή ποια τι είναι ο κόσμος και ποια είναι η θέση του ανθρώπου στον κόσμο, εντός του κόσμου. Αυτές λοιπόν είναι οι απαντήσεις που δίνουν οι πρώτοι φιλόσοφοι. Και όπως έχουμε πει, όλα αυτά τα ερωτήματα απαντώνται μέχρι την περίοδο, μέχρι τα έργα, μάλλον, του Πλάτωνος του Αριστοτέλους.
από εκεί και μετά, ουδεμία σχεδόν πρόοδος ή παρατηρηθεί. Πέτρος. Από το τέλος θα ξεκινήσω, κάνοντας μία επισήμανση που ίσως έφερε μια μεγαλύτερη ανάλυση, να το πω. Τι? Γύρω από την τέχνη, τη διαφορά τέχνης επιστήμης, από ναι. Πώς το πάω. Διάκριση τέχνης επιστήμης, διάκριση... Δεν ήθελα να την κάνουμε, γιατί θα είναι το επόμενο κεφάλαιο μετά τα φυσικά. Εν ουρανό και παραπόδας. Ναι. Το ενωρινό και παραπόδας είναι ένα λογοπαίγνιο, αυτό το σκόμα. Εγώ το βάζω, κάνω ναι. Εγώ το δικό μου. Ναι, ναι. Η τέχνη επιστήμη είναι γιατί μας αφορά σαν... Αν και έχει διαφορετική, φαντάζομαι, έννοια το πώς αντιμετωπίζεται η τέχνη. Από η τέχνη, λέει στα αιτικά, είναι εξισποιητική. Η επιστήμη είναι έξις αποδεικτική. Μάλιστα. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Νομίζω αυτή είναι η απάντηση, ναι. Αλλά το αφήνω ακόμη γιατί θα το δούμε. Θα το δούμε αναλυτικότερα. Ποιητική. Επειδή δανείζομαι όρους του Αριστοτέλους, γι' αυτό και απαντώ με Αριστοτέλη. Καλό. Γιατί λέει αντιστοιχική σύρρηται. Ποιητική και. Επιστημονική. Αποδεικτική. Έξω και διαφορά του λόγου του διαλεκτικού και του επιστημονικού. Ο ένας είναι άκρητα από τον ενδόξον, ο άλλος. Είναι αποδεκτικός. Εν ουρανό και παραπόδας, που είναι βέβαια... Ναι, είναι λογοπαίγνιο, δεν είναι σκόμα. Σίγουρα δεν είναι. Ναι. Και... Αλλά έχει σημασία όμως ο τρόπος με τον οποίο η μπηχτή, θα λέγαμε, με σημερινούς όρους, που ρίχνει ο Πλάτων εδώ. Ότι αυτό λέει αρκεί για όσους εν φιλοσοφία διάγνωση. Δηλαδή, να γνωρίζετε όσοι ασχολείστε με τα μίζω, ότι μπορεί να ξέρετε τα μίζω, αλλά μάλλον να γνωρίζετε τα ελάχιστα. Αυτά που συμβαίνουν μπροστά σας. Στην περίπτωση αυτή η επιστήμη πάει στον ουρανό. Αν κάνουμε ένα παραλληλισμό ενιών. Ο Θανής ήταν αστρονόμος. Η αστρονομία είναι ένα κομμάτι, ένα μέρος των μαθηματικών. Ωραία. Αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία. Πάει πιο πολύ ναι. Σήμερα είναι κομμάτι της φυσικής, βέβαια, η αστρονομία. Η διαφορά πρόχειρα μείζωνα. Πρόχειρα κάτω πάει είναι η διαφορά. Πρόχειρα. Όχι, πρόχειρα, όχι μείζωνα. Και, ναι. Και τα δύο ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πρόχειρα είναι, είπαμε, τα συνήθη. Αυτά που είναι γύρω. Αυτά που είναι γύρω. Πρώτον χειρών. Προχειρών. Το παραπόδας. Ναι, ναι. Πούμε, και παραπόδας, να το λέω. Οπότε, με δεδομένο ότι είναι στην αρχή τη φύση, έτσι όπως την εννοούμε, και είναι μια... Είναι μάλλον ουσία. Είναι μάλλον ουσία. Σε μια πρώτη προσοκρατική, θα έλεγα, ανάγνωση, βεβαίως, είναι και αυτό που λέμε σήμερα φύση. Εξού και η φυσική. Δηλαδή, γιατί λέει ο Αριστοτέλης στα μικρά φυσικά η φυσική. Και πρώτος λέει ως πέραν της φυσικής ήρυται. Εννοεί αυτούς που λέμε φυσιολόγους, δηλαδή αυτούς που ασχολούνται με τη φύση, με τα φυσικά φαινόμενα, σαν έννοια όμως τους φυσικούς φιλοσόφους. Δεν περιέχει όλα τα προηγούμενα που είπαμε, είναι ναι, τα ποιητική, αποδεικτική, είναι πολύ σύνδετο, δηλαδή στο λεξικό της φιλοσοφίας. Το πρώτο, η πρώτη εξήγηση του δίνει είναι ουσία, γιατί στους προσοκρατικούς, στους πρώτους φιλοσοφίσαντες, η φύση είναι ουσία, δηλαδή αναζητούν την ουσία. Μετέπειτα, ο όρος παίρνει την σημασία, την ονειρογική, την οποία, με την οποία θα χρησιμοποιούμε και σήμερα. Έξω και φυσική φιλόσοφη και φυσιολόγη. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα δύο αποδόσεις, ότι είναι οι ουσιολόγοι, αλλά είναι και αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη φύση, με τα φυσικά. Με αυτό που μας περιβάλλει, με τα
Τα πρόχειρα και τα άτομα και τα μίζω. Είναι όλα μέσα. Το ερώτημα που τίθεται, παρόλα αυτά δεν υπάρχει, αν θέλει, στα πλαίσια μια εξέλιξη στη σκέψη. Ναι. Εκ των πραγμάτων, ένα πρώτο στάδιο που αφορά στο, υπάρχει, βεβαίως, στο πρόχειρο, στο ποιητικό, υπάρχει, ναι. Και στο φυσικό και βεβαίως, στο παραπόθεση. Και μετά πάμε. Ωραία. Είναι καθαρό ότι υπάρχει. Okay. Δημήτρης. Δεν θέλω να πω τίποτα. Ιδιαίτερο, αλλά η διάκριση μεταξύ φύσης, στον Αριστοτέλη, η διάκριση είναι φύση-λόγο. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης διακρίνει αυτά τα δύο. Ή θα μιλάμε για φύση, κάτι το οποίο υπάρχει, ναι, ή θα μιλάμε για διανοητικά κατασκευάσματα, που είναι ο λόγος ή τα ονόματα που δίνουν εμείς στα πράγματα, η πολυπλοκότητά τους κλπ. Mm-hmm. Είναι στο λόγο. Άρα έχουμε μια διάκριση που είναι λόγο και φύση. Φύση είναι αυτή που υπάρχει γύρω μας, όπως το αντιλεί κανείς. Ο λόγος είναι πώς την παρακολουθούμε και την ονομάζουμε. Και η διάκριση αυτή είναι στο Αριστοτέλη σαφέστατη παντού, παντού. Και έχουμε τώρα μια άλλη διάκριση μεταξύ ουσίας και αυτά που χαρακτηρίζουν την ουσία, που είναι όχι ουσία για τον Αριστοτέλη, όπως είναι οι ιδιότητες, τα συμβατικότητα κλπ. Όλα αυτά. Άρα έχουμε, μπορεί η ουσία να ταυτιστεί, αν θέλουμε, κάποιο φυσικό όν, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Έτσι. Έχουμε δηλαδή δύο διακρίσεις, φύση λόγο και ουσία με τα κατηγορήματά της. Ωραία. Δημήτρης. Έχω μία παρατήρηση. Και μία ερώτηση ταυτόχρονα, στο ίδιο πακέτο. Γράφει ο Κάπα Γεωργούλης, διότι εγκαταλείπει τας μυθολογικάς αιτιολογίας και προσπαθεί να εξηγήσει την σύσταση του σύμπαντος, λαμβάνων ως βάση εν προσιτώνει στην παρατήρηση φυσικών στοιχείων το είδο. Ο Αριστοτέλης όμως μας παραδίδει στο περί ψυχής, ότι κάποια ρητά, ας πούμε, του Χαλίου, όπως το θεωρεί κινητικόν τι την ψυχήν, και ότι πάντα πλήρη θεών είναι. Ναι. Άρα ο Θαλής, κατά την πρωτότυπη πηγή που, ας πούμε, είναι ο Αριστοτέλης, έχει μέσα του το μυθολογικό στοιχείο. Όχι, είναι μυθολογικό, έχει θεολογικό. Θεολογικό στοιχείο. Άρα ο Αριστοτέλης θεωρεί τη θεολογική επιστήμη. Ναι, το οποίο όμως είναι και μυθολογικό, δηλαδή η μα θεολογία. Μυθολογική. Ναι, η θεολογία είναι μέρος της μυθολογίας. Δεν είναι κακό να θεολογήσει. Όχι, ένα λεπτό. Όταν λέμε οι πρώτοι θεολογίζατες, εννοεί ο Αριστοτέλης, τι εννοεί. Αυτούς που μίλησαν μόνο με μύθους. Είπαμε ότι από μια περίοδο και μετά ο μύθος αποχωρεί και δίδει τη θέση του στο λόγο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο μύθος αποχωρεί ή τιμένος. Ιτημένος. Ναι, αυτό ναι, έχει σημασία. Αυτό είναι από το Βέικο, από ένα ξένο ζωγραφέα, το οποίο το παθαίνει ο Βέικο προς ο γραφικός φιλοσόφος. Κρατάει το θείο, ναι. Δεν έχει σχέση. Απλά αποχωρεί, ναι. Δηλαδή, γράφω ένα φιλοσοφικό κείμενο, αλλά δεν το γράφω με μύθο. Και ο Παρμενίδης, ο οποίος είναι ο πρώτος που διέσχισε, πώς έχουμε πει τον κόσμο, σε νοητό και αισθητό, τη θεά επικαλείται. Και αρχίζει ένα ταξίδι στο οποίο τον οδηγεί η θεά με ένα φθαρωτό άρμα, με τις κόρες του Ηλίου. Αλλά δεν γράφει όμως, δεν μυθολογεί. Δεν είναι σαν τον Όμηρο που έχει μόνο μύθους. Εδώ έχουμε περάσει στον λόγο. Υπάρχει δηλαδή μια σταδιακή, ίσως φερεκίδηση να αποτελεί το μετέχνιο της καταστάσεως μεταξύ μυθολογισάτων, εθεολογισάτων και φιλοσοφούντων. Αλλά πια είναι καθαρό ότι περνάμε, γράφουμε λόγους πια. Και όχι μύθους. Έχει σταματήσει το μυθολογικό στοιχείο, γιατί και ο Όμηρος μιλάει για το νερό, για το είδωρο, ότι είναι το πρώτο στοιχείο. Λέει ο ωκεανός, θυμάστε, το είχαμε δει αυτό, όταν μιλήσαμε για τον Όμηρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Όμηρος, αλλά όλο το υπόλοιπο πλαίσιο είναι μυθολογικό. Εδώ έχουμε καθαρά λόγο. Είναι, άμα δούμε όλες οι αυτό που λέμε ανατολική φιλοσοφία, όλοι αυτοί οι λαοί έχουν μείνει στο μύθο. Δεν έχουν μιλάνε για τους θεούς τους, η κινέζικη φιλοσοφία, ο βουδισμός, η ινδική φιλοσοφία, το πολύ μπορεί να δώσουν κάποιες ηθικές, τέλος πάντων αρχές στη ζωή τους.
για να πούνε ότι κάνουμε αυτό γιατί ο Θεός είπε έτσι κλπ. Εδώ το έχει σταματήσει, δεν υπάρχει μύθος. Υπάρχει καθαρά λόγος. Και το οποίο θα ολοκληρωθεί με το πλάτο του Ιωάννου Αρστοτέλη. Χωρίς να τεκμηριώνει ή να καταδεικνύει κάποια απομάκρυνση του Θαλή. Όχι, πάντα πλήρη δεν είναι. Από, ναι, ναι. Ακριβώς. Αλλά αυτό το λέω λόγο. Έχω τελειώσει με τον μύθο. Και μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή οι μεγάλοι φιλόσοφοι κατηγορήθηκαν ευεαθέα στους κράτες. Ναι, πολλές φορές. Αριστοτέλης επίσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν αθεοί. Όχι. Ακόμη και το θέμα της αθείας ή ότι του Θαλή έχει απασχολήσει τους φιλοσοφούντες. Ο Θαλής δεν διατυπώνει πιθανά κάτι τέτοιο. Γιατί μεγαλώσαμε με την αντίθεση μεταξύ φυσικών φιλοσόφων και των άλλων, των ιδεαλιστών λεγόμενων. Δεν υπάρχουν αυτοί οι διαχωρισμοί. Αυτοί οι διαχωρισμοί είναι κάτι δεδομένο. Ούτε θεολογία. Έλα, δεν είναι. Νομίζω γιατί να πούμε για το θέμα των θεών τη εποχή από τον Όμηρο μέχρι τον Σωκράτη, μέχρι τον Ηράκλειο. Νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν ότι του θεού του αποδέχονταν όλοι αυτοί. Ναι. Σου αποδέχομαι. Αλλά πώς. Ότι είναι κάποιες διανοητικές κατασκευές που σε βοηθάνε στην ηθική, στην κοινωνία, δεν ξέρω τι. Το ερώτημα είναι αν αυτές είναι υπάρξεις ή διανοητικά κατασκευάσματα. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Μπορεί να είναι και υπάρξεις και διανοητικό κατασκευάσματα ταυτόχρονος. Δεν το ξέρει κανένας. Όχι, αλλά δεν μπορεί να πει κανένας. Δεν αποκλείεται. Ναι, ο καθένας πάνω σε αυτό το ερώτημα πατάει όπως θέλει, ναι. Και χωρίζονται έτσι άνθρωποι σε καλούς, κακούς και δικούς μας και ξένους. Και γίνονται οι μάχες μεταξύ των ανθρώπων. Γίνονται οι μάχες. Πάλι το τάξη. Από τότε που επικράτησε τον εθνικισμό, γιατί στην αρχαία εκεί δεν υπήρχε μάχη. Και στην αρχαία Ελλάδα. Όχι, τόσο κάτι για τους νομικούς. Μπορεί να υπάρχει. Γιατί σίγα και να δαιμόνια. Ναι, και του Θεού. Και τον Αστέλι. Και τον Εμπερμπίδη. Ναι, θέλω να πω, υπάρχει. Λοιπόν, να τελειώσω εγώ πώς το έχω καταλάβει. Λοιπόν, από τον Όμηρο που είναι γεμάτο. Όλοι, η Άδα και η Οδύσσια. Γιατί σου λέμε το λογίσατε. Η Αθηνά και σου λέει αυτό, κατεβαίνει ο Άρης και κάνει εκείνο. Αυτά τα πράγματα, άμα είναι λόγος για μένα, δεν είναι μύθος λόγος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή τη διάκριση. Δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν μπορώ να κάνω διάκριση μύθου και λόγου. Παντού υπάρχει λόγο. Άλλο άνθρωπο, κάθε λόγο τι παριστάνει και τι μπορεί να σημαίνει. Έρχονται λοιπόν οι θεοί και παίζουν τον ρόλο που παίζουν. Στον Όμηρο, στον Ισίωρο, μέχρι και τον Ηράκλειο. Έχουμε στον Ηράκλειο που είναι τελείως έχει απορρίψει τους θεούς, αλλά μιλάει για αυτό. Αυτό είναι ιερεύς, σε θεσίες αυτοίμητες. Ιερεύς, ναι, αλλά τους έχει βάλει σε μία θέση τους θεούς, όπως λέει στο ρητό του, το πολύ γνωστό, κόσμον τόνδε, φωταστό απάντων, ούτε της Θεών, ούτε της ανθρώπων επίησης. Αυτό είναι πάγια, πάγια αυτό, αρχή της ελληνικής φιλοσοφίας. Ναι, να πει αυτό μας δείχνει ότι ο Ηράκλειτος, ένας από τους μεγαλύτερους σοφούς, μας δείχνει ότι ναι μεν αποδέχεται και μιλάει για τους θεούς, αλλά χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν τίποτα. Είναι εκεί που είναι, δηλαδή, θεωρεί μόνο διανοητικά κατασκευάζοντα κάτι. Αυτό το συνέχισε κάπως και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνα. Μιλάει για αυτούς, αλλά πάντα δεν ξέρουμε αν του θεωρεί σαν υπάρξει. Δηλαδή. Όπως η χριστιανική θρησκεία που λέει ο Θεός υπάρχει, σε βλέπει, μ' ακούει, μαθαίνει, γράφει και κάνει. Δηλαδή εκεί είναι το παιχνίδι της διαφοράς. Όχι, διαφωνώ σε αυτό. Καλά, για τον Ηράκλειο δεν υπάρχει γνώμη. Αυτό που λέει ο Ηράκλειος δεν προκύπτει αυτό. Είναι πάγια αρχή της ελληνικής φιλοσοφίας ότι ο κόσμος δεν δημιουργείται από, από κάποιον Θεό ή από κάποιον άνθρωπο. Αυτό λέει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν Θεοί. Σημαίνει ότι αλλά πώς είναι... υπάρχουν, όπως υπάρχει το τρίγωνο του Ευκλήδη. Το τρίγωνο του Ευκλήδη και ο κύκλος του Ευκλήδη είναι μέσα στο μυαλό όλων των ανθρώπων. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά στη φύση τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Με σημείο με μηδέν διαστάσεις, με ευθεία. Μπορώ όμως εγώ να λύσω. Να μην απλατές. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στη φύση, είναι διανοητικές κατασκευές. Ναι, είναι διανοητικές, όντως. Ο κύκλος και ο Θεός είναι διανοητικές κατασκευές του ανθρώπου. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρξει. Για κάποιους από τους φιλοσόφους. Υπάρχει. Δεν ξέρω κάποιο φιλοσόφο να λέει ότι δεν υπάρχουν Θεοί. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν και
Ναι. Μας βλέπουν και αυτό δεν σημαίνει. Ναι, ναι. Τι με νοιάζει εμένα τι λέει αυτός. Εγώ θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Άλλο το ένα, άλλο ότι δεν δημιουργεί τον κόσμο. Άλλο ότι δεν είναι ύπαρξη. Είναι διαφορετικό ένα από τα άλλα. Θέλω να προσθέσω Πέτρος. Κάτι. Ναι. Αν και θα γίνει ένα άλμα τώρα, αλλά θα γίνει επηρεασμένος πολύ με τα 200 χρόνια. Ναι. Έτσι. Και το άλμα θα είναι τουλάχιστον κάποιες χιλιάδες χρόνια. Αλλά η διαφορά που θεωρείται, δηλαδή, όσο γνωρίζω, σε όχι οικονομικό ή πολιτικό, μεταξύ αστικής κοσμοαντίληψης και θεολογικής θεωρήσης, σύμπλωση, και φτάσαμε σε μια επανάσταση, η γαλλική πηγή, ήταν το γεγονός ότι η αστική κοσμοαντίληψη θεωρούσε με τον όρο αρμονία, έτσι, και το σύμπαν, νόμους οι οποίοι θα μπορούσαν να ερμηνευτούν μέσα από δετερμινιστικές ίσως κινήσεις, αλλά εναρμόνιση στον πλανήτη, πράγμα το οποίο η θεολογική σκέψη θεωρούσε ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχει αταξία και χάος. Ναι. Θέλω να πω λίγο. Η θεολογική σκέψη, η χριστιανική, όχι αρχαία. Όχι αρχαία, η χριστιανική. Ναι. Μια περίοδο στην χριστιανική περίοδο, κόσμο αυτό σημαίνει. Το έφτακτο κομμάτι του σύμπαντο. Ναι, φεουδαλικό. Υπάρχει χάο, αλλά υπάρχει τάξη. Το κομμάτι αυτό το οποίο διέπεται από τάξη και νόμου λέγεται κόσμο. Πώ θα λύσει για μένα, κοιτώντα επάνω. Ναι. Έτσι. Σίγουρα παρατηρούσε. Και αυτή η αρμονία που λέει μια Αθήνα, μια επανάληψη, μια λούπα, ας πούμε, της περιστροφής. Οπωσδήποτε οι περιστροφές αυτές και όλα αυτά τα πλανητικά έτσι, που ήταν κάτω στη γη, μέσα την όρχηση που κάνουν οι ιερείς, νούμερες της, μέσα τη θέωση. Και από τη μουσική κιόλας. Και, όλο αυτό το λίγο που είδα. Θεωρούσα ότι σίγουρα υπάρχει ένα αίτιο στην κίνηση αυτή την περιστροφή αυτή. Δηλαδή όπως δεν ήταν μια κατασκευή ότι το αίτιο περιστροφής είναι κάποια οντότητα, κάποια υπερφυσική δύναμη. Η έννοια του ιερού ενδιαίου που διατρέχει σημαίνει στην ουσία κάτι το οποίο αποδείχθηκε σε μια υπερφυσική δύναμη. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι διατρέχει όλο αυτό που λες εσύ θεολογικό, ότι τώρα υπάρχει μια μάχη. Δηλαδή ότι είναι δυνάμεις οποίες δεν μπορούμε οπωσδήποτε να γνωρίσουμε. Ο κάθε λάθος. Πάνω από τη δυνατότητα, αυτό που λες, πάνω από το φυσικό που υπάρχει τώρα εδώ σαν έννοια, που είτε αφορά στην ουσία είτε αφορά στην πραγματικότητα που βιώνουμε, είναι κάτι πέρα από το, όχι μετά, υπερφυσικό. Ναι. Δεν ξέρω να τα λέω καλά. Σωστά τα λες. Οπότε θεωρώ ότι αν μιλάμε για διαφορά λόγω μύθου εκείνη την περίοδο με τους προσωπικούς είναι ότι αρχίζουν πια να βλέπουν πιο κοντά ας πούμε στην φυσική με την έννοια της σημερινής απόδοσης ότι οι κινήσεις αυτές τέλος πάντων είναι κάουζα σου, δηλαδή οι περιστροφές αυτές γίνονται από τα ίδια αυτά τα πλανητικά με ένα δικό τους και όχι ότι υπάρχει από πίσω αίτιο τα οποία δεν κινεί. Υπάρχει ένας λόγος. Αυτό. Αυτό. Ναι. Το οποίος λόγος μπορεί να περιγραφεί με κάποιο μαθηματικό τρόπο. Και αυτό και στον Τίμεο, ο δημιουργός, ο οποίος έγραψε, είχε πει κάποιος πλανητικός διάταγος ο Ξενοκράτης, ότι ο δημιουργός υπάρχει στον Τίμεο διαδικασίας χάρη. Είναι ένας μαθηματικός, ο οποίος δημιουργεί την ψυχή και το σώμα του κόσμου, χρησιμοποιώντας κάποιες μαθηματικές σχέσεις, τον αρμονικό και τον γεωμετρικό μέσο. Πάντα δεν λέει ότι τα πράγματα γίνανε όπως τα περιγράφω. Λέει είναι οικός λόγος, δηλαδή διατυπώνω μια εικασία. Δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω πώς έγινε ο κόσμος. Αλλά μπορώ να πω ότι επειδή υπάρχει μια μαθηματική δομή στον κόσμο, υπάρχει ένας μαθηματικός νους πίσω από όλες αυτές τις, πίσω από αυτή τη δομή. Από τις πιο βασικές θεωρίες στα μαθηματικά που κάναμε και όλες και εμείς ακόμα, είναι η θεωρία της θανατότητας. Ναι. Όλα αυτά, ακόμη και τα αποδεικτικά, πατάνε πάνω σε, αν θέλεις, πιθανότητες. Είναι ένα άγνωστα. Λέγεται εικασία, οικός λόγος μάλλον. Και μετά από πολλά άγνωστα να φτάσεις σε μια απόδειξη. Δεν θα φτάσουμε ποτέ, απλά θα διατυπώνουμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες βεβαίως ο κοινό των φιλοσοφούντων θα είναι διαφορετικές. Γι' αυτό και υπάρχουν οι σχολές. Και λέγονται και αιρέσεις οι σχολές, και οι αρχηγοί των σχολών, οι ιδρυτές, λέγονται αιρεσιάρχες. Γιατί λέγονται αιρεσιάρχες. Και θυμάστε
τι σημασία πήρε η αίρεση μετά και τι ο αίρεση άρχισε. Ο αίρεση άρχισε άριος, ο τρεις κατάρατος. Γιατί όταν υπάρχει δόγμα, δεν επιτρέπεται να διατυπώσει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό θέλω να πω ότι το θεολογικό σύστημα αφορά κάθε λαό. Ο κάθε λαός, γι' αυτό και ο μονοθεϊσμός, παρότι υπήρξε δόγμα και στις τρεις εκφράσεις του, δημιούργησε άπειρες αιρέσεις, οι οποίες είναι εθνικές. Θυμηθείτε τον κομμουνισμό. Πόσοι κομμουνισμοί υπήρχαν, όσοι και τα κράτη. Άλλο ήταν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, άλλο ήταν στην Αλβανία, άλλο ήταν στην Κίνα, άλλο στη Σοβιετική Ένωση. Γιατί ο κάθε λαός δημιουργεί τη θεωρία τη δικιά του. Είναι εθνικό το θέμα. Δεν γινόμαστε εθνικιστές. Αλλά ήταν βασική αρχή του αρχαίου κόσμου ότι πρέπει να σεβόμαστε τους θεούς όλων των λαών. Τι έκανε ο Αλέξανδρος ο Μέγας, πραγματικός Μέγας, όταν πήγε στην Αίγυπτο. Θυσίες στους θεούς Αιγύπτου. Γιατί ήθελε να δείξει ότι εγώ δεν είμαι ένας κατακτήτης μόνο. Ένας στρατηγός που ήθελα να σας κατακτήσω. Σας σέβομαι. Γι' αυτό και ο Αλέξανδρος λατρεύεται ακόμη από όλους τους κατακτημένους λαούς. Δεν υπάρχει άλλος κατακτητής ο οποίος να έχει λατρευτεί από τους λαούς. Γιατί ήταν αυτή η κοινή αντίληψη σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Οι Ρωμαίοι δεν σεβάστηκαν τα ιερά. Ασχέτως αν ήταν κλέφτες και επειδή δεν είχαν δικά τους και ζήλευαν και μετέφεραν κάποια γράμματα στη Ρώμη για να τα αντιγράψουν. Δεν έκαναν καταστροφές όμως. Υπάρχει σεβασμός στον αρχαίο κόσμο. Και βέβαια ο μεγαλύτερος σεβασμός υπάρχει από τους προγόνους. Τι μονοθεϊστές, γιατί κάνουν καταστροφές. Γιατί έχουν δόγμα. Αυτό που λέω αυτό είναι το σωστό. Και όποιος δεν ασπαστεί το δόγμα το δικό μου είναι εχθρός μου. Αλλά και όποιος. Γιατί επικράτησαν δια Πυρός και Σιδήρου, γιατί είχαν την ισχύ, είχαν την οργάνωση. Όχι. Επικράτησαν γιατί βόλευε τις εξουσίες και να κρατήσουν αυτή τη θρησκεία. Και αυτό. Πριν πω αυτό, κράτο. Πούμε αυτό. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την εορτή του Μεγάλου Θεοδοσίου. Μέγας Θεοδόσιος, εισαγωγικά το Μέγας, ο μεγαλύτερος φαγέας της ανθρωπότητας, της αρχαίας περίοδου, γιατί μετά είχαμε κι άλλους, σφάξε 15.000 Έλληνες στο υποδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Και είναι Άγιος, θεωρείται Άγιος. Μόνο Κονδυλιάς. Και ο Κωνσταντίνος Μέγας. Και ο Μέγας, ναι, άλλος και αυτός Μέγας. Γιατί αυτοί δεν μάθαν, δεν είχαν την παιδεία να σέβονται όλες τις απόψεις. Και κυρίως ότι ο κάθε λαός έχει μια ιδεολογία. Η εθνική ιδεολογία του κάθε λαού, του κάθε έθνους. Είναι ξεχωριστό το τέλος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος νομίζω έκρινε πολύ σωστά για να διατηρήσει την αυτοκρατορία 2000 ετών, ξέρω. Να επανέλθουμε όμως το θέμα. Εντάξει. Επειδή θα τα αναβάσουμε στο διάδικο. Λοιπόν, Θανάση, Στέλλα και Γιάννης. Μάλλον ο Γιάννης πρώτα, γιατί ο Γιάννης έχει δώσει και πολύ. Πιο πριν. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι παρατηρούσαν τη φύση αρχές γενομένες από το Θαλή, που τους είπαμε φυσιολόγους, και στη συνέχεια εξελικτικά ανακαλύψαμε τους νόμους που διέπουν τη φύση, την αρμονία των κινήσεων, τις μαθηματικές σχέσεις κτλ. Και είπες προηγουμένως ότι τελικά ο νους του Τιμαίου, ο δημιουργός νους του Τιμαίου, είναι ο μαθηματικός που έθεσε τους νόμους. Που κατασκεύασε βάση της αριθμητικής, της γεωμετρικής και της αρμονικής αναλογίας. Με αυτή την έννοια δεν είναι ένας θεός. Δηλαδή, με την έννοια τι, ότι είναι κάτι, είναι μια οντότητα πέρα από την ανθρώπινη ύπαρξη, δύναμη, δυνατότητα. Κοιτάξτε, ο Πλάτων τον ονομάζει δημιουργό. Ο Αριστοτέλης, συναφώς, γιατί λέει ακριβώς ίδιο, λέει για το πρώτο κοινό. Ναι, εγώ μένω στον Πλάτων. Ναι. Μένω στον Πλάτων. Ο Πλάτων δεν λέει ότι αυτό έγινε όπως το λέω. Λέει, θα εκφράσω τώρα ένα νικότα λόγο. Ο ποικός λόγος δεν είναι πραγματικός λόγος.
Είναι κατ' εικασία λόγος. Χρησιμοποιεί ο Πλάτος συχνά αυτή την κόρη. Δεν τον αποδέχεται πλήρως όμως. Γιατί όταν. Αλλά βέβαια η ερώτηση. Στο δέντρο είναι τι είναι επιστήμη, δεν δέχεται ο ειδικός λόγος είναι επιστήμη. Η ερώτηση όμως. Θεωρεί ότι από τη στιγμή που υπάρχουν μαθηματικές σχέσεις οι οποίες διέπουν τον κόσμο, υπάρχει κάποιος νους μαθηματικός ο οποίος έχει θέσει αυτά. Μπορεί μάλλον να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει κάποιος πίσω από αυτά. Άρα όταν μπορούμε να υποθέσουμε ότι όταν υπάρχει ένα δημιούργημα, υπάρχει ένα δημιούργημα. Ένα δημιούργημα το οποίο είναι. Έτσι. Διέπεται από μαθηματικές σχέσεις, όπως υπάρχει κάτι. Τώρα. Ο ξενοκράτης λόγω. Ποιος είναι ο δημιουργός των εισαγωγικών, είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Και βεβαίως δημιουργός, εδώ να δούμε τι υπάρχει διαφορά των όρων. Δεν είναι ο δημιουργός της γενέσεως. Δημιουργός στην αρχαία ελληνική γλώσσα, πρέπει να βλέπουμε τις αντιστοιχίες. Είναι ο ποιόν τα έργα του Δήμου. Ναι. Δημιουργοί είναι αρχιτέκτονες, είναι γιατροί, είναι γυμναστές, δηλαδή είναι οι τεχνίτες. Υπάρχουν οι τέχνες και οι επιστήμες πάνω. Ο γυμναστής, ο γιατρός. Θεωρούνται τεχνίτες, όχι επιστήμονες. Στο χωριό υπάρχει ένα θυμάμαι που λέει ποιοι είναι τεχνίτες. Ο γυμναστής, επειδή κατασκευάζει ένα σώμα, είναι τεχνίτης. Δεν είναι επιστήμονες. Σήμερα έχουν αλλάξει όλοι. Βλέπουμε ότι οι γιατροί μας πληροφορούν τον κορονοϊό και λένε έναν άλλον, θεωρούνται επιστήμονες. Ούτε λένε στου επιστήμονες. Δεν διαφωνώ, αλλά. Η ιατρική θεωρείται τέχνη. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω, υπάρχουν οι αντιστοιχίες, τις οποίες για να κατανοήσουμε τους όρους θα πρέπει να γνωρίζουμε τις αντιστοιχίες. Όπως και το φύσης, πάμε σε μια πρώτη σημασία, την ουσία. Άρα, να γίνει η φυσιολογία, να αναζητούν την ουσία, θα μπορούσαμε να πούμε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν όροι οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί και θα πρέπει εμείς να ψάξουμε και τις πρωτογενείς σημασίες τους. Έχει σημασία. Ναι, δεν λέω. Αλλά ας πούμε, αυτομάτως τώρα στο μυαλό το δικό μου γίνεται ένα ερώτημα. Λέει ο Θελής ότι τα πάντα ξεκίνησαν από το υγρό στοιχείο. Ναι, από το υγρό. Θάλασσα, έβλεπε παντού. Ναι. Το υγρό στοιχείο. Το σπέρμα. Το σπέρμα μέσα στο υγρό στοιχείο γίνεται η ζωή. Είναι ένας πολύ λογικός. Ναι. Ένα πολύ λογικό συμπέρασμα. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή δέχεται ότι ανέκαθεν υπήρχε το υγρό στοιχείο. Ότι το πρώτο στοιχείο είναι το ίδιο. Από το οποίο δημιουργούνται τα υπόλοιπα. Απλά υπήρχε. Ναι, ναι, ναι. Από το οποίο δημιουργούνται τα υπόλοιπα. Δεν αναρωτιέται σε κάποια στιγμή ο Θαλής πώς δημιουργήθηκε το υγρό στοιχείο. Όχι. Δεδομένο ως δεδομένο ότι ανέκαθεν υπήρχε το υγρό στοιχείο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η βασική αρχή για την ελληνική. Λέει κάπου ο προτείνος περί ψυχής απορριών. Δεν υπήρχε μια ψυχή χωρίς σώμα ποτέ. Όταν λέμε λέει, ότι οι ψυχές εισέρχονται στα σώματα και εξέρχονται, είναι μια διαδικασία που γίνεται συνεχώς. Δεν υπήρχε, λέει, περίπτωση, περίοδος στην οποία να υπήρχαν οι ψυχές άνω σωμάτων. Ο μύθος λέει ότι οι ψυχές είναι στον ουρανό και πέφτουν γιατί με διάφορους τρόπους το λέει αυτό. Αλλά ο λόγος. Γι' αυτό και λέω ότι ο ξενοκράτης επισημαίνει ότι ο δημιουργός του νέου είναι, λέγεται διαδικασία σκάλη. Ο κόσμος υπάρχει ΑΗ. Το είδαμε και στον Βερεκίδη, θυμάστε, που λέει ΖΑΣ, ΝΙΚ κλπ. Ήσαν ΑΗ. Ο κόσμος υπάρχει ΑΗ. Δεν υπάρχει περίοδος που υπάρχει, που δεν υπάρχει κόσμος. Πάντως η εικόνα που έχω εγώ μέσα στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν είναι λαθασμένη, είναι ότι ο κόσμος δεν υπάρχει ΑΗ ως κόσμος, έτσι, με την έννοια της αρμονίας, της αναλογίας και των μαθηματικών σχέσεων, με αυτή την έννοια, όπως εννοεί τον κόσμο Πυθαγόρας, που δίνει τον ορισμό του κόσμου, έτσι, ότι υπήρχε η ύλη, η άτακτη, η οποία δεν ήταν σε τάξη. Αυτό είναι το τίμημα. Και μπήκε σε τάξη. Το θέμα είναι ποιος την έβαλε σε τάξη. Ναι, υπάρχει μια διαφορά στη φιλοσοφία, μια περίοδος, όπου κάποιοι δέχονται δημιουργό, οι Έλληνες, λαλονικοί μάλλον, και κάποιοι δέχονται ότι υπάρχει Θεός που είναι δημιουργός και εκτίστης, ότι δημιουργεί την ύλη.
Οπότε θα πάμε στο ερώτημα, ποιο δημιουργεί τον Θεό, τι τρέχει να γίνει από αυτό. Αυτό είναι αδιέξοδο. Αυτό είναι αδιέξοδο. Είναι το δύσκολο σημείο. Όπω λένε μερικοί. Από εκεί και πέρα, γιατί η επιστήμη μα δίνει απαντήσει. Αυτό είναι αδιέξοδο. Από το Σύριο. Ναι, αλλά η επιστήμη μα δίνει απαντήσει. Για να μην πάμε σε αυτό το διέξοδο, λέω να κρατήσουμε αυτό που λέει ο Ηράκλειος, αυτό που θέτει ο Πλάτων ωραία στο Τίμιο, στο που λέει ο Αριστοτέλης, ότι υπάρχει ναι μεν κάτι, υπάρχει μια δύναμη, ένας μαθηματικός νους, ένα πρώτον κοινού, αλλά αυτό υπάρχει αλλή. Του Ηράκλειου είναι πιο ωραία διατύπωση, πυρ, αΐζον, απτόμενον μέτρα και αποσυνδεμένον μέτρα. Δεν διαφέρουμε σε αυτό. Το μέτρο που ανάβει και μέτρο που γίνεται πάντα το ίδιο. Δεν λέει κάτι διαφορετικό μας αυτό που λέει ο Θαλής. Μπορεί το αίτιο, το πρώτο αίτιο να είναι διαφορετικό. Ναι, είναι πιο... Δεν έχουμε διατύπωση Θαλή. Θαλή δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε. Λέμε, λέει ο Ραζοτέλης ότι πρώτη αρχή το ίδιο άραμα φινάλε. Αυτό ξέρουμε όμως. Δεν έχουμε κάποιο κείμενο Θαλή. Ακόμη και το ότι, όπως σας έδειξε ένα άρθρο που δημοσίευσα, ενός ομορτήμου καθηγητή Πανεπιστημίου, μου διαφέρει το όνομά του, αμφισβητούνται ακόμη και οι μαθηματικές του ανακαλύψεις. Ποιανού. Του Θαλή. Απαράδεκτο αυτό βεβαίως. Ο Χασάπης που το λέει. Ναι, ναι. Χασάπης. Σε χλαμάρα. Ναι. Δηλαδή. Το διάβασα και εγώ. Ο Θαλής δεν άφησε κείμενα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αμφισβητήσουμε αυτά που μας άφησαν αμέσως μετά το Θαλή. Διότι ο Θαλής δημιούργησε την έννοια των καθόλου και την απόδειξη. Ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για απόδειξη. Γι' αυτό και αυτές οι έννοιες, αποδείξει, πρότασης, λόγος, είναι ελληνικές. Σε όλες τις λέξεις, σε όλους τους λαούς. Δεν υπάρχει πριν από τους Έλληνες. Δεν υπάρχει απόδειξης. Όλος απόδειξης. Επίσης πρέπει να πούμε, λόγω των παρατηρήσεων που έκανε ο Θαλής με τη σελήνη και τις εκλήψεις του ηλίου, πρέπει να έχει καταλάβει πώς δουλεύει το ηλιακό σύστημα. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει πρόληψη. Είναι δυνατόν. Άρα ήξερε πώς είναι το σύστημα. Δεν έχουμε κάποιο έργο που δεν έχουμε πώς το έχει διατυπώσει. Αλλά γι' αυτό και δεν μπορεί να μην ήξερε τις κινήσεις το γη, ήδη και ο Σελήνη. Σελήνη. Και τον απομυθοποίησε και τον γη και τη Σελήνη που ήταν τότε θεοί, α πούμε. Του θεώρησαν θεού. Αλλά του απομυθοποίησε. Το ότι είναι κουράγια σώματα. Πώς το πει. Υπάρχει λαϊκή θρησκεία. Υπάρχει θρησκεία των φιλοσόφων. Στη λαϊκή θρησκεία, όταν ο Γεωργός περιμένει να σπείρει ή να ποτίσει και βλέπει Παρσέλινο, αυτό έχει συνέπειες. Και γι' αυτό δημιουργείται η λαϊκή θρησκεία που έχει τη Σελήνη, τον ήλιο κλπ. Ο ήλιος, ο οποίος μας ζεσταίνει, έχει τις ευεργετικές επιδράσεις στον άνθρωπο, ιδίως τον Έλληνα. Όλοι οι λαοί φιλοσοφοί μου έχουν τον ήλιο. Είναι παραπόδας. Ναι, είναι παραπόδας, βεβαίως. Για το πρόχειρο. Άλλος. Θαλάσσης. Για το νερό ως πρώτη ουσία ή αρχή. Δεν έχουν κάποια ένδειξη κάποια. Τίποτα. Ό,τι λέει ο Αριστοτέλης. Το ορίζει τίποτα άλλο. Ό,τι λέει ο Αριστοτέλης. Από τον Αριστοτέλη έχουμε. Είναι το επόμενο κεφάλαιο που θα κάνουμε. Το τρίτο. Το βιβλίο του Θαλή και είχε γράψει. Όχι. Μόνο τα άλλα γι' αυτό. Ναι. Ό,τι πληροφορία έχουμε το Θαλή είναι αυτό. Και είναι πλούσιος από την πρόβλεψη που είχε αγοράσει η Ελιάς. Αυτό λέει. Και αυτό είναι τώρα, επειδή σώζεται διάφορα νεκρότητα του Θαλή, είναι αυτό, εντάξει. Είναι αλήθεια όμως, γιατί. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Σώζεται κάπου γι' αυτό. Κάπου. Ο Διογενής Ολέρτης. Εντάξει, δεν πάνε ότι ο Διογενής Ολέρτης είναι αλήθεια. Λέμε τώρα, ναι, διάφορα. Δεν λέμε την αλήθεια, λέμε ότι ο Διογενής Ολέρτης. Και αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με τη φιλοσοφία. Ότι... Δηλαδή είναι φιλοσοφία να γίνει φιλοσοφία. Και δεν νομίζω. Το σοβαρό είναι ότι αναγνωρίζουν ότι αρχίζοντας και καταλαβαίνοντας τους νόμους της φύσης, ότι... Τα κόμμα είναι όμως. Μπορείς να προβλέψεις, ας πούμε, αρχίζεις να... Δεν είναι τυχαίο. Δεν έχεις τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο του κομματιστηρίου. Μου να έχεις πλούσιο σκέδιο. Το ίδιο είναι. Έχεις γνώση. Γνώση, ναι. Αυτή είναι επιστήμη όμως. Ενώ ότι άλλη πληροφορία, η διαφορά. Και η Pfizer που έφτιαξε το mRNA αυτό το απονομάει. Αλλά ξέρει καλά φυσική, ξέρει καλά χημεία, βιολογία, αλλιώς πώς το φτιάξει. Ναι, αλλά παίζεται αυτό. Έχει την πληροφορία την οποία τη διαχέει. Άμα έχει την πληροφορία, δεν νομίζω ότι θα πλούτιζε. Έλα, Στέλλα. Στη δική μου την αντίληψη, ότι θα μπορέσει να καταλάβω δηλαδή, πιστεύω ότι έχει μείνει στην σκέψη.
σκέψη μου ο φιλόσοφος ο Θαλής σαν ιδρυτής της ηλιστικής θεωρίας. Δηλαδή αυτός ο φιλόσοφος που ένωσε τη φύση που τον περιβάλλει. Αυτή είναι μια παράδοξη. Ναι, αυτή είναι μια παραδοξότητα του 17ου αιώνα που χωρίστηκαν οι φιλόσοφοι λόγω του Μπέρκλεϊ, ενός αρρωστημένου τύπου ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει ύλη, που χωρίστηκαν οι φιλόσοφοι σε ηλιστές και ιδεαλιστές. Ναι, αλλά ναι, αυτό δεν υπάρχει στην αρχαία Ελλάδα. Πριν τον Χέγκελ, ναι, μετά την Καρδιανή Επανάσταση, σκέφτηκαν οι άνθρωποι και έγιναν φυσικοί φιλόσοφοι, natural φιλόσοφοι. Ναι, αυτό, που προσπάθησα να εξηγήσω, ότι ο φυσικός φιλόσοφος δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα ο φιλόσοφος, είναι κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό, για να μην το λέμε όλο κομμουνιστικό, ναι, και βγαίνουμε και αντικομμουνιστές, γιατί γίνεται και γραφικό πια. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να πω. Ο Μάρξ είναι φιλόσοφος. Ναι. Στη μαρξιστική λοιπόν φιλοσοφία που είχε διαβάσει Ιταλή και Μπέικον και Κομμουνιστή. Και Επίκουρο και Δημόκριτο. Άκουγα. Ναι. Εκεί διατυπώνεται, όσο έχω διαβάσει, δεν είμαι ειδήμων στο θέμα, όσο έχω διαβάσει, ότι αυτό που περιβάλλει τον άνθρωπο, μπορεί ο άνθρωπος με τη φύση του, δηλαδή ένα μυαλό που έχει μέσα στο σώμα του, να μπορέσει να το αποδείξει και να το κατανοήσει. Δηλαδή είναι αυτόφωτος, δεν είναι τερόφωτος. Δηλαδή τα τρίγωνα, διαφωνώ μαζί σου παντελώς, είναι τα βουνά. Έβλεπε βουνά και έβλεπε τρίγωνα. Έβλεπε τα φεγγάρια όταν γιομίζανε και ήταν κύκλοι. Υπάρχουν στη φύση αυτά τα σχήματα όταν τα έβγαλε μετά και τα κάνει. Ναι, δεν είναι όμως κύκλος αυτό που λέμε κύκλος. Ναι, αλλά υπήρχε αυτό το σχήμα. Υπάρχει ένα σχήμα που είναι κάτι σαν κύκλος. Λοιπόν, ναι, και ευθεία υπάρχει. Ναι. Από τη στιγμή. Περίμενα, αλλά πρόσφυγε. Από τη στιγμή που έγινε κάτι και σηκώθηκε από τα τέσσερα του πόδια στα δύο, έκανε τα δύο μπροστινά του πόδια, πέρασε από το να είναι Homo faber, έγινε Homo sapiens. Δηλαδή τα χέρια του δεν τα χρησιμοποιούσε μόνο για να κάνει εργαλεία, τα χρησιμοποιούσε και ως συνέστημα, την έννοια της αφής. Άρχισε να αγγίζει τον εαυτό του, να αγγίζει και άψυχα πράγματα δίπλα του και έψυχα, και από εκεί και πέρα άρχισε να στοχάζεται. Οπότε εγώ πιστεύω, η δική μου άποψη, όταν πέρασε λοιπόν από την Ανατολή η σκέψη στην Ελλάδα, είναι από τους πρώτους και ο μοναδικός που θεωρείται μέσα στην natural philosophy, στην φυσική δηλαδή φιλοσοφία, ο Θαλής, ο ιδρυτής, που έβαλε τον άνθρωπο να σκέφτεται ως αυτόφωτος. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει μια δύναμη απ' έξω. Ναι, συμφωνώ πολύ. Και πρέπει, όχι, πρέπει να πάρω και αυτό που δανείστηκε πριν ο Πέτρος, γιατί έδωσα και εγώ μάθημα στην αρχιτεκτονική της Ρώμης, και ήταν το μάθημα των πιθανοτήτων. Εκεί είναι ο άνθρωπος ο ευφυής, ο intelligent, ο άνθρωπος ο ευφυής, όχι ο Θεός, ούτε εκ Θεού προερχόμενος. Ο άνθρωπος που μέσα στο σώμα του έχει κάνει τέτοιες διαδικασίες γνώσης και παιδείας, έχει γνωρίσει πληροφορίες, έχει μελετήσει. Αυτός ο άνθρωπος κάνει πιθανότητες για μια λύση. Δηλαδή δεν παίρνει ένα πρόβλημα ως δεδομένο, κατεστημένο, δεν έχει προλήψεις και ιεραρχίες. Μιλάει με μια αλληλεπίδραση με το συλλογικό, με την κοινωνία, έρχεται σε αλληλεπίδραση και από εκεί και πέρα δημιουργεί ένα σύστημα πιθανοτήτων. Μέσα από αυτές τις πιθανότητες, με λογικά επιχειρήματα, φτάνει σε εκείνη τη λύση ως άτομο, ως υποκείμενο, που είναι επιστημονική απόδειξη. Δηλαδή είναι ο Θαλής που μας έδωσε αυτή τη σχέση της φύσης του ανθρώπου με τη φύση που τον κυκλώνει. Δεν ξέρω, επειδή δεν έχουμε κείμενα του Θαλή, δεν μπορώ να συμφωνήσω, να διαφωνήσω μαζί σου. Από την άλλη, ο Παρμενίδης, ο οποίος διατυπώνει στο ποίημά του στο Περιφύσεως τις τέσσερις λογικές αρχές, που ισχύουν ακόμη, της ταυτότητας, της αντιφάσεως, του αποκλειωμένου τρίτου και της αποχρώτους λόγου, και του αποχρώτους λόγου, αρχίζει το ποίημά του με την επίκληση μια θέα και σκόρωση γύρω, ο οποίος το παίρνει μαζί του σε ένα ταξίδι. Γιατί είναι και ποιητής, βέβαια, ότι γράφει σε τακτικό εξάμετρο. Δεν μπορώ να αποκλείσω όμως από τον λόγο του Παρμενίδη, γιατί αν αποκλείσω από τον λόγο του Παρμενίδη, που χρησιμοποιεί λίγο το μύθο στην αρχή, τότε πώς θα πω ότι οι διατυπωθήσεις τέσσερις αρχές λογικής που ισχύουν ακόμη και σήμερα γράφτηκαν από τον Παρμενίδη. Υπόθηκαν για πρώτη φορά. Γι' αυτό. Σε ποιο κείμενο είναι. Στο Περιφύσιο. Παρμενίδη. Το κείμενο. Στο τέλος θα κάνουμε, θα το κάνουμε. Διατυπώνει τις τέσσερις αρχές λογικής. Αλλά ξεκινά με την επίκληση στη θεά. Και τις κόρες του ηλίου που συνταξιδεύουν μαζί του. Η πιο γνωστή ρίση πάνω σε αυτό
είναι το γνωστό που ξέρουμε όλοι, το ομιλικό, το ανθρωμιέντε. Ναι, ο Όμερος όμως είναι, θεωρείται θεωρογή σας. Ναι, ρε παιδί. Εδώ μιλάμε για φιλοσοφίσατε. Εγώ λέω τώρα για τη σχέση αυτή που λέμε του δημιουργού με κάποια οποιαδήποτε ενέργεια να την πω. Στον Όμηρο αυτό δεν είναι παράδοξο. Παραμένει μου σας ανέργεια. Γιατί ο Όμηρος είναι μυθολόγος. Ή ο Βερεκίδης, δεν είναι παράδοξο Βερεκίδη. Είναι η ίσο μισή ο πολύ καλύτερη τη μου σας πάρει. Γιατί είναι μυθολόγοι. Ο Παρμενίδης όμως, ο οποίος είναι ο πρώτος λογικός φιλόσοφος, που μιλάει για τη λογική και για τους κόσμους, όπως ακόμη τους έχουμε στο μυαλό μας σήμερα, επικαλείται τη Θεά και τις κόρες του ηλίου. Γιατί θεωρεί ότι όλο αυτό γίνεται ένα ταξίδι και αυτά που μας λέει δεν είναι δικά του, αλλά τα είπαν στο ταξίδι οι θεότητες. Γι' αυτό λέω ότι ο μύθος δεν αποχωρεί ηττημένος. Είναι μεγάλη υπόθεση ο μύθος. Εργαλεία δεν έχουμε να τον κατανοήσουμε πλήρως. Για μένα είναι... Και με το μύθο μπορεί να λες πράγματα, ναι. Το οποίο δεν μπορεί να πει λόγο. Ναι, οπωσδήποτε συνδέεται με την υπερφυγική ιστορία της ανθρωπότητας, ο μύθος, αλλά δεν μπορείς να απορρίψεις τον Όμηρο. Γιατί και ο Όμηρος μας λέει ότι η πρώτη αρχή είναι το νερό. Μιλάει για τον ωκεανό, σε ένα σημείο, το είχαμε διαβάσει όταν κάναμε τον Όμηρο. Για τον ωκεανό, και εκεί μας λέει ότι από εκεί προέρχεται το πάνω. Το είπαμε και στην αρχή. Φιλοσοφική Όμηρος δηλαδή, αλλά μυθολογώντας. Μυθολογώντας, αλλά με μια ποιητική διάσταση. Ναι. Τέχνη ποιητική, όπως είπαμε, επιστήμη αποδεκτική. Ναι, και σας. Άμα δώσει μια επιστημονική χρειά, στην έμπνευση του δημιουργού, του οποιοδήποτε πολίτη με την έννοια πολυμήχανη, με την έννοια εφευρέτη, η επινόηση αυτή εντάξει, είναι εξωγενής παράγοντας και όχι εσωτερικός. Αλλά σίγουρα η ενέργεια είναι εξ αποστάσεως. Ναι, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη αυτό δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Εκεί έχουμε καθαρό λόγο. Στου στοικού το ίδιο. Παρότι οι στοικοί είναι μαρμένοι. Στους νεοπλατωνικούς αλλάζει το πράγμα γιατί και η φιλοσοφία βρίσκεται εν διωγμό. Και οπωσδήποτε σιγά σιγά. Στους επικούριους. Στους επικούριους δεν υπάρχει. Στους επικούριους, εντάξει, ήταν μικρό το διάστημα που υπήρξαν οι επικούροι, είναι πιο κλειστό το κύκλωμα εκεί. Είναι ο κήπος και το μοναδικό μας γιατί να πάρναμε καλά. Τι είναι το σχέση με το Θεό, τι λέει. Ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν μας απασχολεί. Λέει ο Επίκουρος. Μα θα αποσχολεί μόνο να περνάμε καλά. Η ευδομονία, η προσωπική μας ευδομονία, η ειδονή. Οι Πυθαγόροι όμως είχαν. Οι Πυθαγόροι ήταν ένας κλειστός σύλλογος. Πάλι κλειστός, πιο κλειστός από τους Επικούριους. Το πιο κλειστό. Το πιο κλειστό σύλλογος. Οι Πυθαγόροι διαλύθηκαν όταν αποκαλύφθηκε. Ρίζα 2 τη διέλυση. Ασύμμετρο στη διάρκεια. Γιατί ενώ έλεγαν ότι η βασική του αρχή τα πάντα είναι αριθμός, αλλά τα πάντα μετρώνται. Ορίστε, δεν είναι αριθμό τότε. Επειδή οι αριθμοί συμβολίζονταν με τρίγραμμα σήματα. Πώς θα συμβολίζει το Ριζαδίο. Ο Βίτκενστάιν στη σιωπή του Πυθαγόρια είναι ο Ριζαδίο. Όταν ο Βίτκενστάιν. Το 7. Άκουσε για κάτι που δεν μπορεί να μιλάμε, κανένα σε μένα. Σωστά. Το κλείνουμε. Μπράβο. Λοιπόν, τα λέμε. Ευχαριστώ. Σάββατο με ερωτηματικό. Κάτσε, να δούμε Σάββατο 6 ώρα πλατωνικού. Αυτό. Ναι, ναι. Με ερωτηματικό για τον καιρό. Γιατί και οι ειρηνικέ συνθήκε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τρίτη 25 που θα έχει ηρεμήσει ο καιρό και το χιόνι θα έχει πέσει, αν χιονίσει. Γιατί ο καιρό δεν προβλέπεται.